Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Φαντάζομαι θα είστε όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι με αυτή την ομιλία, δεδομένου ότι είναι τελευταία. Με αυτό κλείνουμε. Ναι. Αυτό το διήμερο ζήσαμε εδώ στη Βουλή ένα ρεσιτάλ προκλητικών διασευρώσεων και παραχαράξεων που βαπτίστηκαν επιχειρήματα. Επιχειρήθηκε η μικροκομματική παραπληροφόρηση και ακούστηκαν απαράδεκτες εθνικιστικές κορώνες. Και όλο αυτό με φόντο το ελληνικό ολοκαύτωμα, με εικόνες της χώρας που θυμίζουν κόλαση του Δάντη και που κάνουν ακόμη το γύρο του κόσμου. Τελικά, ο Πρωθυπουργός αυτής της διαλυμένης χώρας του τρέξε να σωθεί, όταν πριν από περίπου ένα μήνα υποσχόταν κοσμογονία στην πυροπροστασία, είχε δίκιο. Έλεγε αλήθεια για την κοσμογονία. Συνέβη και δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Κάει και το σύμπαν, Αρμαγεδόνας. Χιλιάδες απελπισμένοι, σαστισμένοι, αβοήθητοι άνθρωποι και ζώα που κάηκαν ζωντανά αυτές τις μέρες και τις νύχτες της αποκάλυψης έτριχαν να σωθούν ουρλιάζοντας μέσα σε ακαθάριστα δάση, σε βουνά από σκουπίδια, χωρίς νερό από τους άχρηστους κρουνούς, αλόφρονες τουρίστες φορτωμένοι σε αγροτικά, ανάμεσα σε γκρέιντερ και που άνοιγαν εκείνη την ώρα της που μενόταν η πυρκαγιά, αντιπυρικές ζώνες. Στην πολυδιαφημισμένη από την κυβέρνηση Ελλάδα που ηγείται της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, που όταν φυσάει καιγόμαστε, όταν βρέχει πνιγόμαστε και όταν χιονίζει αποκλεινόμαστε, μάλλον δεν είναι πρέπον να μιλάμε για συνήθεις φυσικές καταστροφές και κλιματική κρίση, αλλά για προαποφασισμένες κρατικές επιλογές. Μόνο που αυτές οι φυσικές καταστροφές και μαζί εκείνος ο αλής του μνήμης στρατηγός άνεμος και όλες οι συναφείς θεωρίες συνωμοσίας θα παραμείνουν στην ιστορία ως δολοφονίες με ταξικό πρόσημο. Αγαπητοί συνάδελφοι, πάμε τώρα στο νομοσχέδιο. Να επισημάνω το πρώτο πράγμα που μου έκανε εντύπωση, πέραν της κυβερνητικής σπουδής να κάνει πρεμιέρα στη Βουλή με αυτό το νομοσχέδιο, ενώ κυριολεκτικά καιγόμαστε. Με εντυπωσίασε κάτι που εκτός από επικίνδυνο είναι και φεδρό. Σήμερα οι θύτες, αυτοί δηλαδή που ευθύνονται για το διωγμό κάποιων ανθρώπων, αλλά και για τα μεγάλα προβλήματά τους, επιδιώκουν ξανά, θρασίτατα και κοινικά, να εμφανιστούν ως προστάτες εγγυητές των δικαιωμάτων τους. Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να μην κούνησε ούτε το μικρό της δαχτυλάκι για να εξασφαλίσει την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στους εργαζόμενους στον τουρισμό ή στους φοιτητές στις πρόσφατες εκλογές, να που τώρα όμως έβαλε τα πόδια στην πλάτη και έφερε αμέσως αυτό το νομοσχέδιο. Γιατί άραγε, τους αγάπησε ξαφνικά? Αν ναι, γιατί δεν το απέδειξε στην πράξη με κάτι ουσιαστικό, λύνοντας δηλαδή πρώτα έστω κάποια από τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες στο εξωτερικό? Έχει άραγε ακουστά για τη δραματική συρρήκνωση και υποβάθμιση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης των παιδιών εκεί? Για τις συνθήκες δουλειάς των μεταναστών μας στα μοντέρνα δουλεμπορικά της Γερμανίας? Για τα mini jobs χωρίς ασφάλιση, για τα χρόνια προβλήματα των Ελλήνων φοιτητών, για την τελεπορία στα προξενία και τις πρεσβείες που καθημερινά μειώνεται το προσωπικό? Ή γνωρίζει μόνο να σκαρφίζεται τις μεθόδους που εξυπηρετούν τα συμφέροντά της και των προϊσταμένων της? Αυτό που νοιάζει την κυβέρνηση και μόνο αυτό είναι να καταφέρει να αξιοποιήσει τη μάζα των αποδήμων ψηφοθυρικά ως πολιτική εφεδρεία και πάντα με την ενεργή παρέμβαση των οικονομικών λόμπι, των εφοπλιστών και άλλων σχετικών μηχανισμών. Βιάζεται επίσης να προχωρήσει τις επικίνδυνες διευθετήσεις στα ελληνοτουρκικά με αμερικανονατοϊκή εποπτεία και χρειάζεται πολιτικές εφεδρίες. Και ναι, παίζει απαράδεκτα παιχνίδια στις πλάτες των ομογενών. Σε κάποιους λοιπόν που αναρωτιούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τι μας πειράζει δηλαδή να ψηφίζει και η Τζένιφερ Άνιστον, επιτρέψτε μας να τους απαντήσουμε με το εξής ερώτημα. Δεν σας πειράζει δηλαδή εσάς που κάποιος, ενώ η ζωή του εξαρτάται
και διαμορφώνεται από κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες μιας άλλης χώρας, γνωρίζοντας ελάχιστα για μας, να καθορίζει με την ψήφο του τις πολιτικές εξελίξεις. Δέχεστε να αποφασίζουν για τις ζωές μας ομογενείς που δεν έχουν πραγματικούς οικονομικούς και κοινωνικούς δεσμούς με την Ελλάδα και στους εκλογικούς καταλόγους να εγγράφονται μετανάστες τρίτης και τέταρτης γενιάς απλά και μόνο επειδή είχαν κάποτε κάποιον κάπου με ελληνική ηθαγένεια. Λέτε να ξέρει κάποιος από αυτούς τι ακριβώς σημαίνει για μας μια βόλτα στο σούπερ μάρκετ, αν είναι ωραίοι οι λογαριασμοί του ρεύματος, αν φαντάζεται πάνω κάτω ποιες είναι οι συντάξεις των περισσότερων Ελλήνων, τι είναι στην πράξη ο εργασιακός μεσαίωνας ή πώς γίνονται πληστηριασμοί και εξώσεις με ταυτόχρονο σπάσιμο της πόρτας και με τα μεσονύκτιους τραμπουκισμούς και τρομοκρατία. Ξέρουν πως σκεγόμαστε κάθε χρόνο, έχουν δει πως χάνονται άνθρωποι και ζώα, πως εξαφανίζονται οικοσυστήματα και περιουσίες, πως συντρίβονται Καναντέρ. Ξέρουν γιατί συμβαίνουν αυτά. Γνωρίζουν ότι πνιγόμαστε στην πρώτη βροχή και ότι μετατράπηκε η Μεσόγειος σε νεκροταφείο ψυχών. Ξέρουν γιατί, ξαναρωτάω, ότι πεθαίνουν ασθενείς σε καρότσες αγροτικών, παιδιά σε συγκρούσεις τρένων. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Τα έχουν βιώσει όλα αυτά? Ποιος φταίει, ποιες πολιτικές ευθύνονται και τι πρέπει να γίνει? Ποιοι αγωνίζονται γι' αυτό? Τα γνωρίζει άραγε όλα αυτά κάποιος που δεν έχει πατήσει ποτέ το πόδι του εδώ, που μας ξέρει από διηγήσεις παππούδων και γιαγιάδων, από ταινίες ή από stories στο Instagram? Εμείς όλα αυτά τα χρόνια δεν ζούμε το μύθο μας στην Ελλάδα. Δεν μοιάζουμε με τη συμπαθή κινηματογραφική οικογένεια Πορτοκάλος. Δεν είμαστε μέρος σεναρίου της Βαρντάλος. Βεβαίως και σεβόμαστε και τιμούμε τους Έλληνες του εξωτερικού και ένα μεγάλο κομμάτι τους είναι από τα πιο σπουδαία του ελληνισμού. Βεβαίως και θέλουμε να ψηφίσουν, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, οι Έλληνες πολίτες που σπουδάζουν εκεί. Το κυβερνητικό νομοσχέδιο όμως που στηρίζεται στην αντιδραστική θέση για το δίκαιο του αίματος ενισχύει την απαράδεκτη αντίληψη ότι ο Έλληνας πολίτης δεν προσδιορίζεται από τους κοινωνικούς και οικονομικούς δεσμούς με τη χώρα του, αλλά από τα γονίδια του. Απέναντι στις παντός είδους πολιτικές πρακτικές, το ΚΚΕ που μάχεται σταθερά για τα προβλήματα των μεταναστών, είχε προβάλει ορισμένα κρίσιμα κριτήρια ώστε να αποτραπεί η αλλίωση του εκλογικού σώματος. Δεν θα τα επαναλάβω, τα είπαν πάρα πολύ καλά οι προηγούμενοι βουλευτές του ΚΚΕ. Τα κριτήρια αυτά συνιστούν και διεθνή πρακτική που επιδεικτικά αγνοούν οι διάφοροι πολιτικοί καιροσκόποι. Εμείς λέμε όχι στο να διαμορφωθεί ένα εκλογικό σώμα το οποίο χωρίς ουσιαστικούς δεσμούς με την Ελλάδα και γνώση των κοινωνικών και οικονομικών συνθήκων θα επηρεάζει τις πολιτικές εξελίξεις εδώ, δίχως να βιώνει, να παθαίνει, είναι το σωστό ρήμα, το αποτέλεσμά τους. Το ΚΚΕ σέβεται τους συναισθηματικούς δεσμούς των αποδήμων με την Ελλάδα, αλλά αυτοί οι δεσμοί δεν αρκούν για την απόδοση ενός πολιτικού δικαιώματος και μάλιστα χωρίς τις αντίστοιχες υποχρεώσεις. Κάτι που ακόμα και στην αρχαία Ελλάδα είχε επιληθεί όταν η έννοια του πολίτη γέννησε ταυτόχρονα την έννοια του οπλίτη, δείχνοντας έτσι τη σύνδεση του δικαιώματος με την υποχρέωση. Το ΚΚΕ καταψηφίζει το νομοσχέδιο και συνεχίζει να υπερασπίζεται όπως πάντα όλα τα δικαιώματα των Ελλήνων του εξωτερικού. Ευχαριστώ πολύ.